Το καλαμπόκι, μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες για τον Έλληνα αγρότη, έχει φτάσει στο πιο κρίσιμο στάδιο του. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τη διαδικασία της γκομιδής, τη δύναμη των μηχανών, καθώς και τη σωστή τεχνική που εξασφαλίζει την ποιότητα και την απόδοση του τελικού προϊόντος. Ακολούθησέ μας στο χωράφι για να δούμε πώς οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς αποτυπώνονται μέσα στους καρπούς του καλαμποκιού. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσουμε την Bayer που είναι ο χορηγός στο σημερινό μας βίντεο. Η Bayer, μέσα από την γκάμα υβριδίων καλαμποκιού της DEKALB, δίνει σύγχρονες λύσεις που καλύπτει τις ανάγκες του κάθε παραγωγού. Περισσότερες πληροφορίες για την Bayer θα σας αφήσουμε κάτω στην περιγραφή. Βρισκόμαστε στον καλό αγρότρα μας και είμαστε καλεσμένοι του φίλου αγρότη, του Βασίλη του Ζαχαριάδη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, ρε Βασίλη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πάλι τα ίδια, καλά. Δεν το είπα καλά. Καλές παραγωγές. Καλά αλόνια να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Και καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Πες μας λίγα πράγματα έτσι για την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Εσύ που είσαι, πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτή την καλλιέργεια? Ασχολούμαι πάνω από 15 χρόνια με την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Έχουμε δει όλες τις εκδοχές σε πολύ δύσκολες χρονιές, όπως η φετινή που είχαμε μεγάλες ελλείψεις νερού και μεγάλες θερμοκρασίες. Μα και σε χρονιές που ήταν δύσκολες από νερό, είχαμε πλημμύρες και σε ένα βαρύ κάμπο δεν μπορείς να πάρεις την παραγωγή που αναμένεις. Φέτος ήταν και μια δύσκολη χρονιά γενικότερα με τα νερά. Αυτό συζητούσαμε εκτός κάμερας κάποια πράγματα. Είχατε δυσκολευτεί γιατί γενικότερα τη φετινή χρονιά υπήρχε ανομβρία. Πώς τα αντιμετωπίσατε όλο αυτό? Όσο τη δυνατόν σωστή διαχείριση του νερού και με κάποιες καινούργιες εφαρμογές, αποσκευάσματα που βοηθούν στην έλλειψη του νερού να δώσουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Και σήμερα βρίσκομαι εδώ με την εταιρεία της Bayer για να μπορέσουμε να δούμε τα καινούργια υβρίδια της, ανθεκτικά στις ξηροθερμικές συνθήκες και κάποια νέα σκευάσματα της. Από τη συζήτησή μας δεν θα μπορούσαν να λείψουν βέβαια και οι τεχνικοί μας συνεργάτες από την Bayer, όπως ο Ρόμπερτ ο Χατζηγεωργιάδης. Καλησπέρα, Ρόμπερτ. Γεια σου. Επιστρέφεις σαν θετική ενέργεια και στην ψυχή σου. Ρόμπερτ, θέλω να μας πεις λίγο συγκεκριμένα στον αγρό που βρισκόμαστε, τι ακριβώς κάνουμε, γιατί δεν είναι απλά ένας απλός τερισμός, είναι στην ουσία ένας πειραματικός αγρός. Μίλησε μας λίγο περισσότερο γι' αυτό. Ωραία, βρισκόμαστε ουσιαστικά σε ένα πείραμα που είναι στο δεύτερο βήμα πειραμάτων που διεξάγονται στην Ελλάδα. Μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι έχουμε μια πρώτη σειρά πειραμάτων στα οποία συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός υβριδίων, περίπου 24. Πάντα υπάρχουν και τα τσέκ υβρίδια και το ανταγωνισμό και τα καλύτερα εμπορικά για να συγκρίνονται. Εκείνα τα πειράματα γίνονται σε επαναλήψεις, από όπου επιλέγονται, έχουμε την πολυτέλεια να επιλέγουμε τα καλύτερα ανάμεσα στα καλύτερα υβρίδια καλαμποκιού. Έναν αριθμό μπορείς να μας πεις περίπου? Είναι περίπου 24 κάθε χρόνο, τα οποία μπορεί να συμμετέχουν πρώτη ή δεύτερη χρονιά και από τα οποία προκύπτουν τα υβρίδια τα οποία μπαίνουν σε αυτή τη σειρά πειραμάτων. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο βήμα στην ανάπτυξη υβριδίων DEKALB στην Ελλάδα. Ουσιαστικά με τα πειράματα αυτά προσπαθούμε να βρούμε τα πιο καλά προσαρμοσμένα υβρίδια στην ελληνική πραγματικότητα, τα πιο υψηλοπαραγωγικά. Μια παράμετρος που είναι πολύ σημαντική για μας είναι η σταθερότητα στις παραγωγές των υβριδίων και φυσικά και τα ποιοτικά τα οποία περιέχονται στα υβρίδια DEKALB. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω λίγο να μας πεις για τον περισσότερο κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει ακριβώς τη δουλειά μας. Πώς γίνεται, ποιος είναι ο σκοπός πίσω από ένα πειραματικό αγρό? Δηλαδή, βάζουμε κάποια υβρίδια καλαμποκιού, για το καλαμπόκι συγκεκριμένα που μιλάμε σήμερα, για να βγάλουμε στην ουσία τα εμπορικά ανά τα χρόνια. Πώς ξεκινάει, βήμα-βήμα να το πάμε. Ωραία. Μετά από την πρώτη σειρά πειραμάτων, λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτή τη σειρά πειραμάτων, όπου έχουμε ένα μικρότερο αριθμό. Έχουμε περίπου 14 υβρίδια και πάλι με τσέκ υβρίδια, γιατί μας ενδιαφέρει πάντα η σύγκριση, γιατί πάντα υπάρχει και η επίδραση της χρονιάς και θέλουμε να δούμε σε σύγκριση και με τις σχέσεις, τις συνθήκες της χρονιάς, να δούμε ποια υβρίδια είναι αυτά που επιλέγουν και μας δίνουν αυτή τη ζητούμενη σταθερότητα που λέω. Εδώ λοιπόν υπάρχουν 14 υβρίδια, τα οποία μπαίνουν ξεχωριστά και συγκομίζονται ξεχωριστά. Το πρώτο βήμα μας είναι μετά τη σπορά, να δούμε όλες τις παραμέτρους εκείνες τις αγρονομικές που θα μας δώσουν το τελικό αποτέλεσμα, την υψηλή παραγωγή. Ξεκινάμε μετρώντας την ομοιομορφία του πειραματικού τεμαχίου, την πρώτη αρχική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, καθώς εξελίσσεται η καλλιέργεια, μετράμε και τα υπόλοιπα αγρονομικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το stay green, τα σπασίματα κάτω ή πάνω από το σπάδικα, οι ανεκτικότητες σέντομα και μυκητολογικά θέματα και όλες αυτές τις παραμέτρους που μας δίνουν αυτό που λέμε αγρονομικά χαρακτηριστικά του υβριδίου.
Stay Green, όταν λέμε Stay Green, αναφερόμαστε στο χαρακτηριστικό εκείνο γνώρισμα του υβριδίου, το να κρατάει πράσινο το φύλλο του, ενώ συνεχίζει η ανάπτυξη και η ξύρα, αν θέλετε, να γίνει το σπάδικας έτοιμος προς συγκομιδή. Το πόσο καλά διατηρεί το πράσινο χρώμα των φύλλων, που σημαίνει ότι λειτουργεί η φωτοσύνθεση και το φυτό δίνει βάρος στο σπάδικα, έτσι. Αξίζει να δούμε ένα σπάδικα. Να δούμε κιόλας αυτό που λέγαμε, ενδιαφέρει ο ρυθμός των γραμμών και των στυλών σε ένα καλαμπόκι. Χαρακτηριστικά που δεν τα βλέπουμε είναι το βάθος του σπιριού, αριθμός των σπιριών και το βάθος και το πλάτος του σπιριού, το οποίο συμμετέχει στην τελική απόδοση του προϊόντος, έτσι. Είναι από τα χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά. Τώρα, ουσιαστικά όλα τα υβρίδια δοκιμάζονται στις ίδιες συνθήκες, στο ίδιο χωράφι, την ίδια χρονιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας να είναι ομοιόμορφο το χωράφι για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Τα πειράματα αυτού του τύπου διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα στις πιο σημαντικές περιοχές καλαμποκιού, Θεσσαλία και παραπέρα, όπου ζυγίζονται την ίδια μέρα, μετράμε τη σχετική υγρασία του σπιριού, η οποία μας δίνει και ένα σχετικό συντελεστή προημότητας. Όσο πιο υγρός είναι ένα σπόρο, σημαίνει ότι θέλει παραπάνω μέρες για να ξηραθεί. Και θα έλεγα, ήθελα να πω ότι εκτός από αυτή τη σειρά πειραμάτων που βρισκόμαστε εδώ πέρα, βρισκόμαστε πείραμα στην κατηγορία των 600-700 φάων, που σημαίνει καλαμπόκια που ο βιολογικός τους κύκλος είναι από 123 μέχρι 133 μέρες από την ημερομηνία σποράς μέχρι τη φυσιολογική ορίμανσή τους. Έτσι. Είναι αυτή η κατηγορία των πειραμάτων. Έχουμε παρόμοια πειράματα στην κατηγορία των 500 φάων, δηλαδή εκεί στις 105 μέρες βιολογικός κύκλος δηλαδή. Καλύτερος. Και κάτι αντίστοιχο ακόμα και στα υβρίδια τα οποία είναι για ενσυρωματικά. Τα υβρίδια που προορίζονται για ενσύρωση. Μάλιστα. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι πέρα από τις επιλογές των κατάλληλων χωραφιών και των κατάλληλων υβριδίων, είναι και η επιλογή των κατάλληλων παραγωγών. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παράμετρος των παραγωγών, γιατί μας βοηθάει στο να βγάζουμε, στο να εξάγουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Αλλά δεν θα έλεγα ότι διαλέγουμε τα καλύτερα χωράφια. Μας ενδιαφέρει να δούμε και να γνωρίζουμε την ανταπόκριση των υβριδίων μας τόσο σε υψηλοπαραγωγικά περιβάλλοντα, όσο και σε μεσοποδοτικά χωράφια ή ακόμα και φτωχά χωράφια. Για να έχουμε να προτείνουμε για τον παραγωγό το κατάλληλο υβρίδιο ανάλογα με τη δυναμική του χωραφιού του. Και ο παραγωγός στον οποίο θα διεξαχθούν αυτά τα πειράματα να είναι ένας κατάλληλος παραγωγός, ο οποίος να γνωρίζει και τεχνικά, αλλά και να τηρεί και τα πρωτόκολλα τα οποία θα ορίσει η εταιρεία. Η επικοινωνία πάντα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Φυσικά. Και εδώ βρισκόμαστε σε μια περιοχή, στον Γαλλό Αγρό, όπου έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον παραγωγό μας, τον Βασίλη τον Ζαχαριάδη. Πραγματικά. Βασίλη, όταν είχαμε έρθει στο χωράφι, παρατηρήσαμε με τους συνεργάτες ότι η σπορά είναι πιο πυκνή σε σχέση με τους 75 πόντους που έχουμε συνηθίσει να καλλιεργούνται τα καλαμπόκια. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, γιατί έκανες τόσο πυκνή σπορά σε αυτά τα τεμάχια. Αυτή η ιδέα μου ήρθε πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκίνησα να πειραματίζομαι στο κομμάτι του βαμβακιού. Έσπαιρνα στους 75 πόντους για το λόγο ότι ήθελα να πετύχω καλύτερες αποδόσεις, να βάζω περισσότερα φυτά από το στρέμμα με το υπάρχον νερό. Και στην προκειμένη φάση, αφού έφυγα από το κομμάτι του βαμβακιού και επένδυσα στο καλαμπόκι, ξεκίνησα πάλι να πρώτη χρονιά να πειραματίζομαι με αυτό εδώ το σκοπό και είδα τι μου βγήκε και συνεχίζω με αυτό εδώ το τρόπο να καλλιεργώ τα καλαμπόκια. Πέρα από το κομμάτι της πιο σωστής διαχείρισης της υγρασίας, όπως λες, φαντάζομαι αυτό το έχεις δει να αποτυπώνεται και στην απόδοση. Ναι, φυσικά, γιατί με το υπάρχον νερό, από τη στιγμή που μπορώ να βάλω περισσότερα φυτά το στρέμμα και η απόσταση μεταξύ τους είναι ικανοποιητική και δεν πνίγονται για να μπορέσω να βγάλω το τελικό πληθυσμό του στρέμματος, με το υπάρχον νερό και τα ίδια λιπάσματα να πω, μπορώ και πιάνω καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με το παραδοσιακό 75 πόντους κομμάτι. Φαντάζομαι βέβαια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η σωστή επιλογή του σωστού υβριδίου. Γι' αυτό δεν μπορούμε, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό, δεν είναι ένας κανόνας γενικός. Θα είναι και το κατάλληλο υβρίδιο το οποίο επιδέχεται αυτής της τεχνοτροπίας. Φυσικά, κάθε χρόνο πειραματίζομαι κι εγώ ή μόνος μου με κάποιες εταιρείες για να μπορώ να βρω τα σωστότερα υβρίδια και να μου δώσουν τις καλύτερες αποδόσεις στο κομμάτι αυτό το 060 και των πολλών φυτών αναστρέμα. Και σίγουρα αυτό εδώ με δυσκόλεψε, γιατί είναι κάποιες καινούριες τεχνικές τις οποίες εγώ δεν τις είδα από κανέναν άλλον και είμαι ο πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι και
πληρώνεις και ξαναπληρώνεις, να πω, για να μπορέσεις στο τέλος να πάρεις αυτό που επιθυμείς. Άρα αυτό είναι για ένα ωραίο μήνυμα, ναι, για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, ότι ο σύγχρονος αγρότης πρέπει να σκέφτεται επιχειρηματικά και όχι απλά σαν, όπως είχαμε παλιότερα, των παλαιότερων αγροτών που ήταν απλά μια διαδικασία χειρονακτική και τελείωνε εκεί. Τώρα ο σύγχρονος αγρότης είναι επιχειρηματίας, είναι λογιστής, είναι τα πάντα όλα. Έτσι ακριβώς είναι, τα έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο. Και το βίντεο αυτό, έτσι για όσους δεν το έχουν δει, θα το αφήσουμε κάπου εδώ να μπορείτε να πατήσετε και να δείτε τη συνέντευξη που μας είχε παραθέσει στην θεματολογία πρωτογενός άνθρωποι ο Βασίλης. Βασίλη, σήμερα το βίντεο έχει σαν κύριο θέμα την συγκομιδή, τον αλωνισμό, το θερισμό του καλαμποκιού. Ναι. Θα θέλαμε λίγο να δούμε και κάποια πράγματα, αλλά να τα πούμε καλύτερα μέσα στην κομπίνα, κάποια τεχνικά πράγματα τα οποία μπορούν να μας δώσουν το μέγιστο στο κομμάτι της συγκομιδής μας. Πάμε. Τέλεια, πήγαμε. Εμπορικά, ένα υβρίδιο, μετά από πόσα χρόνια πειραματισμό μπορεί να βγει έξω στην αγορά, ούτως ώστε να σπαρθεί από τους παραγωγούς μας? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση που κάνεις, γιατί χρησιμοποιούνται πλέον ψηφιακά και ηλεκτρονικά συστήματα και είμαστε σε θέση μέσα σε μια τριετία να βγάλουμε καινούριο εμπορικό υβρίδιο. Σε τρία χρόνια. Είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εμείς πάντα δίνουμε παραπάνω χρόνο, γιατί μας ενδιαφέρει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και σαφείς σε αυτό που λέμε σταθερότητα του υβρίδιου. Ουσιαστικά, δηλαδή, αν θέλεις, ένα υβρίδιο, για να δούμε και την προσαρμοστικότητα στην ελληνική πραγματικότητα, είναι δυνατόν να βγει σε 4 χρόνια από τη στιγμή που έρχεται πρώτη φορά το υλικό στην Ελλάδα. Ρόπερ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χαρά ήταν όλη δική μου. Ελπίζω και στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Με το καλό. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και βρεθήκαμε εδώ, στο μηχάνημα, το οποίο μας κάνει όλη αυτή τη δουλειά που στο τέλος μοχθεί ο αγρότης για να συγκομίσει το καλαμπόκι του. Στην κουμπίνα. Κουμπίνα. Λοιπόν, τι κουμπίνα έχουμε καταρχάς, τι οδηγάς? Είναι μια κουμπίνα John Deere, ένα μαχαίρι καπέλο 7-60 πόντους, όπως είπα και προηγουμένως. Και με αυτό το μηχάνημα κάνω συλλογή στα δημητριακά. Για πες μας λίγο κάποια τεχνικά πράγματα. Έχεις ρυθμίσει αρχικά τις αποστάσεις βάσει της σποράς που έχεις κάνει. Ταχύτητα, ναι, τα πάντα. Τα τεχνικά κομμάτια του αλωνιστή πρέπει να είναι πρώτα-πρώτα αυτή η απόσταση εδώ στο μαχαίρι. Πρέπει να ρυθμίζεις πόσο στενό η φαρδί είναι ανάλογα με την καλαμποκιά για να μην ξεσπυρίζει και χάνεις σπηριά κάτω τον αλωνισμό. Συνεχίζουμε. Πάει ο καρπός. Ο καρπός πηγαίνει στο διάγγελμα της κόφας, στην ουσία ανοιγοκλίνει στην απόσταση για να εισέλθει ο καρπός μέσα στην κουμπίνα. Συνεχίζει στην τρόμπα, που ρυθμίζει τις στροφές για να μπορέσει να ξεσπυρίσει το σπυρί πάνω από το κουπάκι, να πω. Μετέπειτα πηγαίνει στα κόσκινα και στον αέρα, που από εκεί φεύγουν τα σκουπίδια και το κόσκινο κοσκινίζει το σπυρί για να μπορέσει να πάει στο αμπάρι και να το ξεφορτώσει στο φορτηγό. Εν ολίγης αυτή είναι η διαδικασία του σκουμπίνας. Καλά τα λέμε, αλλά θέλουμε εδώ δράση. Επομένως, ανέβα, καβάλισε τη μηχανή και πάμε εκεί, χάρισέ μας όλη αυτή την ομορφιά από το χωράφι σου. Πάμε να το δούμε και την πράξη. Πάμε. Κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη κουμπίνα βρίσκεται εδώ στο χειριστήριο του κατρά, να πω, που ρυθμίζεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα κόσκινα, το αέρα, για να μπορέσεις να πάρεις το καθαρότερο καρπό και πιο ποιοτικό. Σίγουρα θέλουμε να υπάρχει σωστή ρύθμιση για να μην έχουμε και απώλειες του αλωνισμού και έτσι με αυτόν τον τρόπο κάνουμε πιο σωστά τη δουλειά μας. Και μια ιδιαίτερα ευχάριστη συνάντηση σήμερα είναι με έναν παλιό φίλο και συνάδελφο, με τον Κωνσταντίνο Τολίτσο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, ρε Κώστα. Με τον Κώστα έχουμε περάσει στο παρελθόν σε μια εταιρεία του χώρου για περίπου 3-4 χρόνια. Ήμασταν μαζί. Περίπου, ναι, ναι. Καλά χρόνια, ωραία συνεργασία. Μίλησε μας λίγο, Κώστα, τώρα για το πειραματικό το οποίο βρισκόμαστε εδώ πέρα.
Κάνατε επιλογή ενός παραγωγού, ο οποίος διαχειρίζεται αρκετά στρέμματα, έχει αρκετή τεχνογνωσία πάνω στον αραβόσιτο. Πες μας λίγα πράγματα για αυτή τη συνεργασία. Στην Bayer γενικά προσπαθούμε να κάνουμε σοβαρό και αξιόπιστο τερματισμό. Αυτό έχει στην ουσία δύο κομμάτια. Ένα, να επιλέγουμε κατάλληλους αγρούς που να είναι αντιπροσωπευτικοί της περιοχής, πρώτον. Και δεύτερον, αντιπροσωπεύουμε να επιλέγουμε σωστούς παραγωγούς. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι ο Βασίλης και ο πατέρας του Ηλίας είναι μια καταλληλότερη επιλογή, αν θες να κάνεις αξιόπιστο πειραματισμό. Γιατί έχουν και την τεχνογνωσία και την όρεξη να ασχοληθούν με πειράματα και έχουν και μια έμφυτη τάση προς την καινοτομία και στη δοκιμή. Θα μπορούσες να πεις ότι σαν παραγωγή, που σίγουρα αντιλαμβάνονται όλη την αξία αυτού του πειραματισμού και το τι πρέπει να κάνουν και τι τους προσφέρει, την υπεραξία που δίνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται γενικότερα στο χώρο μας. Θα ήθελα λίγο την οπτική σου από την πλευρά της εταιρείας, κατά κύριο λόγο, που επιλέγεται και άλλους παραγωγούς πέραν του Βασίλη και του Ηλία. Νομίζω ότι εμείς πάντα ψάχνουμε να συνεργαστούμε με αυτούς που έχουν τα χαρακτηριστικά που ανέφερες. Αν με ρωτάς να το σταθμίσω πόσοι είναι στο χώρο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις πάντα είναι κάποιοι που κάνουν το πρώτο βήμα και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση, στο χώρο του παραγωγού, που οι υπόλοιποι ακολουθούν σαν παράδειγμα για να αντιγράψουν τις δικές τους πρακτικές και επιλογές. Πολύ ωραία. Πώς εξελίσσεται το πείραμα, πώς το βλέπεις? Νομίζω από την αρχή είχαμε καλό ξεκίνημα. Έγιναν όλα στην ώρα τους. Φτάσαμε στο σημείο τώρα της συγκομιδής, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το καλοκαίρι μας έκανε λίγο τη χάρη παραπάνω από ό,τι το προηγούμενο. Οπότε αναμένουμε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Πάμε. Μετά από μια πολύ ωραία και επίπονη διαδικασία κατά το θερισμό, φτάσαμε στο τέλος. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα πλάνα τα οποία μας χάρισες, τον επαγγελματισμό σου και τα καθαρά σου τα χωράφια, τα προσεγμένα, με όλες τις διαδικασίες που έπρεπε. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ένα μελλοντικό βίντεο, να μοιραστούμε και άλλα πράγματα από τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Είμαι πρόθυμος για όλες τις συνεργασίες που θέλεις να κάνουμε μετέπειτα. Και θα δώσουμε πάντα το καλύτερο εαυτό μας για το κανάλι σας. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε πανηδύν. Έγινε. Και καλές παραγωγές. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθήστε μας στο χωράφι για να δούμε μαζί πώς η κόπη μιας ολόκληρης χρονιάς. Πάμε. Με χτύπησε το τέτοιο. Αχ, πάμε ξανά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι είναι. Σε αυτό το... Αν με ρωτάς να το σταθμίσω πόσοι είναι στο χώρο. Την απόδοση και την ποιότητα του υλικού προϊόντος. Πάμε ξανά.